Πάμε να ανοίξουμε ένα κύκλο πολιτικής συζήτησης με τον κύριο Αμυρά, που χαιρόμαστε που τον φιλοξενούμε εδώ. Είναι και υπηρώτης, οπότε έχουμε και αυτή την εντοπιότητα, το νιώθουμε έτσι. Πιο δικό μας, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, κύριε Αμυρά, πώς είστε? Τι κάνετε, κύριε Κουνιάκη? Μια χαρά, μια χαρά. Βεβαίως να με νιώθετε δικό σας, διότι οι υπηρώτες πάντοτε ο ένας αναγνωρίζει τον άλλο και τον υποστηρίζει. Και βεβαίως όχι μόνο σαν υπηρώτη, και ως Λευκαδίτη θα σας νιώθουμε κοντά, διότι πραγματικά μας έκανε εντύπωση όσο καταγράφουμε εδώ τα τοπικά δρόμενα και εγώ ως Λευκαδίτης πρωτίστως, μια παρέμβαση που κάνατε εσείς όταν νομίζω ήταν 24 Μαΐου. Που συζητούσατε, μιλούσατε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και κάνατε λόγο για μια καντίνα παράνομη που θα γινόταν στη Λευκάδα και τις διαβεβαιώσεις που σας έδωσε ο κύριος Δρακονταϊδής ότι θα ελέγξει το νόμιμο του πράγματος. Πώς ήρθε στην αντίληψή σας αυτή η πληροφορία, κύριε Μέρα? Το διάβασα από ένα τοπικό site. Α, ναι, γιατί έχω στη δικτυωθεί να βλέπω site που με ενδιαφέρουν, περιοχές, θέματα κτλ. Οπότε είδα μια φωτογραφία και μια καταγγελία ότι κάτι ετοιμάζουν στο Μήλο, στην παραλία του Μήλου, που είναι κοντά στον Άγιο Νικήτα. Συγκλονιστική παραλία. Και λέω, αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα. Αμέσως κινητοποιήθηκα, έκανα έρευνα. Είδα ότι αυτή την έκταση την έχει εκμισθώσει τα τουριστικά ακίνητα την έχουν εκμισθώσει σε ιδιώτη. Και δεν ξέρω ποιος, αν ο ίδιος ο ιδιώτης ή κάποιος άλλος, πήγε και ισοπαίδωσε εκεί μια γωνιά για να χτίσει σιγά σιγά το γνωστά αυξητήριο, το ένα το άλλο. Χωρίς άδειες, χωρίς τίποτε. Κινητοποιήθηκα λοιπόν, το έθεσα και στη Βουλή υπόψη του Υπουργού Περιβάλλοντος. Και με επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, μου είπε ότι γνωρίζει, έχει στείλει την πολεοδομία του Δήμου, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και ο άνθρωπος μου είπε ότι όσο είμαι εγώ Δήμαρχος δεν θα αφήσω τίποτα να συμβεί. Τουλάχιστον όχι μόνο σε αυτή την παραλία, αλλά στις παραλίες της Λευκάδας. Πραγματικά αυτή η παρέμβαση πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που θίγεται ένα τέτοιο θέμα, καθώς νομίζω ότι όχι μόνο η Λευκάδα, αλλά παρελθοντικά και άλλα νησιά καταπατώνται πολλές φορές και με την ανοχή παρελθοντικών καταστάσεων. Ξέρετε, πολλές φορές γίνονται κάποιες καταστάσεις όπου δεν μπορείς εύκολα να παρέμβεις, γιατί υπάρχει ένα άτυπο καθεστώς. Όμως πραγματικά η Λευκάδα δεν πρέπει να τραυματίζεται από τέτοια περιστατικά και νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Ζακονταϊδής ισχύει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε τον νόμιμο του πράγματος. Γιατί ξέρετε, μέσα σε μια νύχτα φυτρώνουν αυτές, κύριε Αμυρά. Το ξέρω, βέβαια. Και μάλιστα σήμερα που τα συζητάμε αυτά, εχθές σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος πέρασε ένα άρθρο άλλη μια φορά να επιτρέπονται στην ουσία εκ των υστέρων και χωρίς μελέτες περιβαλλοντικές κτλ. Αυθερετάκια που έχουν χτιστεί μέσα σε δασικές εκτάσεις. Εγώ βέβαια καταψήφισα, το σήκωσα ψηλά το περιβόητο άρθρο 34, είπε ότι δεν πρέπει διαρκώς η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση να κλείνει το μάτι στους αυθερετούχους για να καταλάβει ότι η υπεραξία αυτής της χώρας είναι το περιβάλλον της. Όσο το καταστρέφουμε, όσο το μειώνουμε, τόσο χειροτερεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο, στο λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά σας, θα ήθελα λίγο να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα και με το κίνημα αλλαγής, κύριε Αμυρά. Καθώς αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσει έναν πόλο τρίτο στα πολιτικά δρόμενα και στο μετεκλογικό σκηνικό όταν έρθει αυτό. Ωστόσο αυτό δεν γίνεται ανέμακτα, υπάρχουν και κάποιες τριβές. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα εγχείρημα αρκετά πρωτότυπο, έχει αρκετές δυσκολίες. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που λέω εγώ πάντοτε εντός και εκτός του κινήματος αλλαγής και ως ποτάμι κυρίως, είναι ότι θα πρέπει γρήγορα με χαρτί και με μολύβι να γράψει κάτω το κίνημα αλλαγής ποιες είναι οι προτεραιότητες του. Ναι. Διότι όλοι μιλάνε για παράδειγμα για πρόωρες εκλογές. Εγώ βέβαια τις βλέπω την άνοιξη του 19 μαζί με τις ευρωεκλογές. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι γίνουν πρόωρες εκλογές, θα κληθεί κάποιος να ψηφίσει το κίνημα αλλαγής. Για ποιο λόγο να το ψηφίσει? Τι λέει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Τι λέει για την ανομία στους δρόμους της πόλης, στα χωριά? Τι λέει για το ένα, για το δεύτερο, για το τρίτο θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο? Εκεί θα κερδίσει το παιχνίδι. Να βγάλει με χαρτί και με μολύβι τα 10 σημεία για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα, ώστε να φύγει επιτέλους από το πηγάδι. Μάλιστα. Εσείς βεβαίως, να πω την αλήθεια, είχατε δηλώσει παρελθοντικά ότι αν δεν συμφωνείτε από το κίνημα αλλαγής, μπορεί και να μην είστε στην επόμενη του μέρα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αναθεωρηθεί ως άποψη. Από την άλλη, όμως, έχετε εκφράσει ότι νιώθατε λίγο πολιτικά άβολα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τα έχω πει και παραμένω σε αυτά που έχω πει. Από την άλλη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε εξής. Εγώ πραγματικά βγάζω το καπέλο στην γεννηματά. Ναι. Διότι με επιμονή και με χαμηλό προφίλ έφτιαξε παράταξη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ελπιδοφόρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Στην επόμενη μέρα, βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες έρχονται νέα μέτρα, η κοινωνία γνωρίζει ότι θα υπάρχουν νέες μειώσεις και εύλογα αναρωτιόμαστε ποια είναι αυτή η πολιτική δύναμη, αυτός ο φορέας, κύριε Αμυρά, που μπορεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μείγμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς μπορούμε την επόμενη μέρα που θα βγούμε από το μνημόνιο να νοικοκυρέψουμε την οικονομία μας. Αλλά από την άλλη, επειδή είστε ένας πολιτικός όπου έχετε ένα άλλο ήθος και το λέω επειδή έχει τύχει να σας φιλοξενήσω εδώ, στο δύσπιστο κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που λέει ότι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι, αν θέλετε να του πείτε να ψηφίσει κάποιον, ποιος είναι αυτός? Ο κόσμος δεν έχει, να το πω έτσι, άδικο που δεν εμπιστεύεται την πολιτική και τους πολιτικούς. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο, έχει απογοητευτεί πλήρως. Από την άλλη, εγώ βέβαια δεν δέχομαι και αυτό το όλοι είναι ίδιοι και όλοι είναι το ένα ή το άλλο. Διότι ούτε όλοι οι χασάπτηδες είναι κακοί, ούτε όλοι οι ταξιτζίδες, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Άρα πρέπει να υπάρχει εδώ λίγο πιο κριτική σκέψη. Εγώ κυρίως απευθύνομαι, να ξέρετε κύριε Κουνιάκη, στους ανθρώπους που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Εμένα με ενδιαφέρουν οι απέχοντες. Πραγματικά με ενδιαφέρουν, διότι σε ένα μεγάλο βαθμό, εάν δεν είχα εμπλακεί και εγώ με την πολιτική, ενδεχομένως την ίδια στάση να επέλεγα. Θα έλεγα, αφού δεν αλλάζει τίποτα, δεν πάω ούτε καν να ψηφίσω. Το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, εγώ σε αυτούς απευθύνομαι και λέω ότι με στοιχειώδη, αυτονόητα πράγματα και με μια προσπάθεια έντονη, μπορούμε κάτι να αλλάξουμε. Ναι. Είμαι σε αυτό κάθετος, ξεκινώντας από την παιδεία, από την εκπαίδευση, δεν το συζητάω, ξεκινώντας από την υγεία επίσης. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα ασθενής, μακροχρόνια ασθενής, όπως για παράδειγμα οι βαριά ασθενείς που αντιμετωπίζουν πρέπει να έχουν μια θεραπεία με φάρμακα, ξέρετε, ακριβή και μιλάω για τους καρκινοπαθείς δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι καρκινοπαθείς στις ουρές στο φαρμακείο του ΕΠΗ για να πάρουν τα φάρμακά τους και αν υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν. Αυτά τα θεωρώ αδιανόητα. Θα έπρεπε όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα φάρμακα να είναι διασφαλισμένα από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος και να πηγαίνουν στο σπίτι του καρκινοπαθούς. Είναι δυνατόν να περνάνε από επιτροπές και να μετακινούνται ενώ ανάπηροι για να αποδείξουν ότι όντως τους λείπει το ένα μέλος. Τυφλοί, δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων που παίρνουν επιδόματα και να τρέχουν στις επιτροπές κάθε τόσο και να μετακινούνται. Εγώ λέω αν πρέπει να περνάνε από επιτροπές, η επιτροπή θα μετακινείται και θα πηγαίνει στον ασθενή. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Έχουμε ένα δημόσιο που το χρησιμοποιούμε. Να κάνει δουλειά αντίστοιχη. Μάλιστα. Μια ακόμα ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε και ακούμε για τις μεταρρυθμίσεις. Λένε και οι δανειστές μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δαιμονοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις σαν κοινωνία. Από την άλλη, εύλογα να ρωτιέμαι, υπάρχει βούληση σε αυτά τα οποία λέτε εσείς στο να αλλάξει αυτό το κράτος και να γίνει σύγχρονο? Θα φέρω ένα παράδειγμα και εγώ που διάβαζα. Και ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνω στο εξωτερικό, βλέπουμε το μέτρο σύγκρισης. Διάβαζα για το μετρό ότι τώρα που εφαρμόστηκε το κλείσιμο από τις μπάρες, διπλασίασε τα έσοδά του. Και εύλογα να ρωτιέμαι, όλα αυτά τα χρόνια που δεν μπορούσαν κάποιοι να σκεφτούν αυτό το σύστημα, ήταν επιλογή συνειδητή? Αυτό το μεταφράζω και σε άλλες δομές του κράτους. Και εύλογα να ρωτιέμαι, σαν νέος ακόμα πολίτης, έχει διάθεση να αλλάξει το κράτος, κύριε Αμυρά? Το κράτος το ίδιο δεν νομίζω να έχει διάθεση, διότι δεν έχει και μία αυτογνωσία. Να. Είναι ο καθένας στο χαραφάκι του. Λοιπόν, δεν βλέπουν τη συνολική εικόνα. Υπάρχουν όμως πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Θα σας πω, είπατε αυτό για το μετρό. Έλα μου, τόσα χρόνια δηλαδή δεν βλέπανε ότι ήταν ελλειμματικό το μετρό και γενικά οι αστικές συγκοινωνίες. Σωστά. Από αυτό το απλό μέτρο που δεν εφαρμόζανε. Βεβαίως και το βλέπανε. Τους ενδιαφέρει όμως να το αφήνουν έτσι ώστε να παίζουν τους φίλους του λαού. Λοιπόν, θα σας πω μια άλλη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να επιτραπεί η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στη δικαιοσύνη. Ναι. Σήμερα πας να βρεις το δίκαιο στη δικαιοσύνη, είτε είναι, εγώ δεν σας λέω τα ποινικά, σας λέω για τα οικονομικά τα ζητήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, περιμένεις απόφαση για το εάν, για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις μια επέκταση της μονάδας σου, της βιοτεχνίας σου σε ένα χώρο συγκεκριμένο, γίνονται τάστα διοικητικά δικαστήρια, και περιμένεις 3, 4, 5 χρόνια για να βγει απόφαση. Είναι δυνατόν? Δεν μας κάνουν σε εντύπωση που λέει για να καθαρογραφεί η απόφαση, να καθαρογραφεί. Χρειάζεται 2 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα.
Μια μεγάλη μεταρρύθμιση λοιπόν είναι να γίνει ηλεκτρονική η δικαιοσύνη, να το πω έτσι. Όπως επίσης και το δημόσιο. Yeah. Έβλεπα λοιπόν ότι στα Τρίκαλα υπάρχουν μηχανήματα αυτόματα, σαν τα ATM, όπου βγάζεις πιστοποιητικά από το Δήμο, είναι του Δήμου. Θες ένα πιστοποιητικό, γέννηση, πας εκεί όποια ώρα θες, ό,τι ώρα θες, αυτό το ATM να το πούμε, ναι. Βάζεις το όνομά σου, τον αριθμό της ταυτότητάς σου και αυτά που χρειάζεται και παίρνεις το πιστοποιητικό σου επί τόπου. Αν το κάναν τα Τρίκαλα και μπράβο τους και πολύ καλά κάνουν, μπορούμε να το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στις όλες τις δομές του δημοσίου. Άρα εγώ λέω ότι υπάρχουμε ναι. πολιτικοί, να το πω έτσι, που θέλουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Γραφειοκρατία και κολλημένα μυαλά υπουργικά. Είναι τόσο απλό. Ναι. Τελευταίο ερώτημα, θα το κάνω διπλό για να απαντήσετε σε ένα. Ναι. Πόσο το κίνημα αλλαγής, μου λέει εδώ πέρα η Χρύσα, η οποία μας ακούει από την Άρτα, μπορεί ναι. να ταυτιστεί με το παλιό Πασόκ. Ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα θα το απευθύνουν σε αυτή την προσπάθεια οι συμπολίτες μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο μετά, την άποψή σας για το Σκοπιανό, για την ονομασία και για την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις προσπάθειες επίλυσης. Το λέω ναι. για να απαντήσετε και στα δύο. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο που λέει η Χρύσα από την Άρτα. Λοιπόν, Χρύσα μου, έχεις δίκιο. Όλοι έχουμε πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το Πασόκ είναι το Πασόκ που άλλαξε ή το Πασόκ το παλιό. Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ μετά το 2012 στην ουσία και όταν ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου την εξουσία ήταν ένα διαφορετικό Πασόκ. Έκανε πράγματα που αυτοκάθαρσε, να το πω έτσι. Φτάνει yeah. αυτό, δεν ξέρω αν φτάνει. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, άλλο είναι το Πασόκ, ναι. το παλιό ορθόδοξο, το υπερήφανο αυτό της αυτοκομακαρονάδας και άλλο είναι το Πασόκ, ας πούμε, του Βενιζέλου, που πήρε στην πλάτη του μεγάλο βάρος και πολλές αμαρτίες και όχι μόνο δικές του, αλλά και παλαιότερων χρόνων. Άρα θα το δούμε, σας το λέω ότι ξεκάθαρα και εγώ βέβαια, καμιά φορά όταν βλέπω κάποιους παλαιοπασόκους, παλαιό Πασόκους εννοώ, έτσι, ναι. του παρελθόντος, να εμφανίζονται για να, δεν ξέρω εγώ, να εκφέρουν λόγο και μέσα μου λίγο στραβώνω. Λέω κάτσε, εσύ μιλάς, εσύ που τα έχεις κάνει μαντάρα, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο με ρωτήσατε για το Σκοπιανό. Ναι. Σωστά. Το ερώτημα ήταν ποια ήταν η θέση του ποταμίου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι με ρωτήσατε. Το ερώτημα είναι ότι βλέπουμε τώρα, ενώ έχει υπάρξει παρελθοντικά όρος Μακεδονία στο θέμα της λύσης, βλέπουμε τώρα και τη Νέα Δημοκρατία και κάποιες φωνές από την αντιπολίτευση που υποστηρίζουν τα συλλαλητήρια, που κάποιοι επενδύουν στο εθνικό φρόνημα των συμπολιτών μας, που στεναχωριούνται που μπορεί κάποιοι να διεκδικούν προσδιορισμούς δικούς μας. Από την άλλη, όμως, δεν υπάρχει και λίγο πολιτική υποκρισία σε όλο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, θα έλεγα πολιτική ατολμία υπάρχει. Ατολμία, ναι. Σωστά. Ναι, διότι αφήσαμε 30 χρόνια να σαφίζει ένα θέμα που θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να το είχαμε αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι να πω, το ζήτημα είναι, εμένα θα σας πω κάτι ξεκάθαρα κύριε Κουνιάκη. Εμένα πραγματικά με βάζει σκέψεις η απόδοση μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας στους Σκοπιανούς. Βγήκε ο Μπαμπινιώτης και έχει πίνακας που έχει στα ελληνικά διάφορες ναι. λέξεις, νερό, φως, γάλα, αγελάδα, σπίτι, στα Σκοπιανά, στη γλώσσα της Σκοπιανή και τη Βουλγαρική. Τα Σκοπιανά με τα Βουλγαρικά είναι ακριβώς τα ίδια. Ναι. Κατά 90%. Άρα πώς μπορείς να αποδώσεις μακεδονική γλώσσα σε μια βουλγαρική διάλεκτο στην ουσία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που εμένα πραγματικά μου βαράει καμπανάκι μέσα. Και το δεύτερο καμπανάκι είναι η μακεδονική ταυτότητα. Ναι. Λοιπόν, εάν αποδοθεί μακεδονική ταυτότητα στους Σκοπιανούς, πρακτικά ο Έλλην Μακεδόν, να το πω έτσι, τι θα λέει όταν θα πηγαίνει στο εξωτερικό ή θα λέει είμαι Μακεδόνας, θα του λένε αρέσει από τα Σκόπια. Επιπλέον υπάρχουν σοβαρά θέματα με τα οικονομικά ζητήματα, με σήματα, εμπορικά σήματα, λόγκο και τέτοια. Άρα εκεί είναι το δεύτερο μου καμπανάκι. Θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω, ούτε αμφισβητώ, ούτε επικροτώ του οποιοδήποτε την ευαισθησία ή την αναισθησία για το ζήτημα. Εμένα με ενδιαφέρει να νιώθουμε ασφαλείς οι Έλληνες ναι. έναντι των Σκοπίων, τα οποία Σκόπια απλώς ενδεχομένως θα χειραγωγούνται στο μέλλον ή δεν θα χειραγωγούνται από άλλες δυνάμεις που θα θέλουν να συμπιέσουν την Ελλάδα. Άρα τα θέματα είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο βάθος χρόνου. Σε αυτό είμαι λοιπόν απόλυτος. Άρα δεν χρειάζονται βιασύνες. Και γιατί απορώ, γιατί βιάζει τόσο πολύ η κυβέρνηση να βάλει τα Σκόπια, να δώσει να ανοίξει την πόρτα στα Σκόπια για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι διαπραγματευτικό όπλο για μας. Ναι. Και δεν το ξεκίνησε καλά. Δηλαδή οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ παίζουν παιχνιδάκι, ο ένας ο καλός μπάτσος, ο άλλος ο κακός μπάτσος για το θέμα. Δεν ενημέρωσαν ποτέ τίποτα τα κόμματα, την αντιπολίτευση, στην κοινωνία. Ναι.
προχώρησαν τις διαπραγματεύσεις σε ένα κρίσιμο σημείο. Μάθαμε γι' αυτό την ανεκδίκητη ονομασία του Illidan, ναι, που είναι μέσα, πραγματικά είναι η πηγή του επεκτατισμού. Λοιπόν, άρα δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση όταν διαπραγματεύεται εθνικά ζητήματα. Άλλωστε δεν το έχει και όλες. Είδαμε και τις περήφανες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας φέραν, μας φορέσαν ένα μνημόνιο από εδώ μέχρι την Άρτα. Μέχρι την Άρτα, λοιπόν, και περιμένουμε να, να δούμε πώς θα βγούμε. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι θα βγούμε. Οπότε το κρατάμε. Γι' αυτό βέβαια τώρα το αφήγημα έχει εκλείψει και λόγω των εξελίξεων και με την Ιταλία. Θα δούμε. Τα καταγράφουμε όλα αυτά. Μια ανάσα περιμένουμε, κυρία Μοίρα, να πάρουμε, αλήθεια είναι. Γιατί θέλουμε λίγο μια ελπίδα και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να φύγουμε σε μια άλλη χώρα. Και το λέω γιατί νομίζω και σε εσάς θα το λένε πάρα πολύ. Όλα τα μυαλά της χώρας αυτής έχουν φύγει και θα μείνουν εδώ ο γερασμένος πληθυσμός και οι βολεμένοι. Και τα... Είναι μια πραγματικότητα, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά πραγματικά τη νιώθω αυτή την αγωνία και τη στεναχώρια. Τέλος πάντων, να σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά. Καλώς απόγευμα, κύριε Μοίρα.